να τον εφαρμόσουν εδώ, με το έτσι θέλω. Και έρχομαι τώρα εγώ και αναρωτιέμαι. Υπάρχουν πρώτης και δευτέρας κατηγορίας πολίτες, δηλαδή στην Αθήνα που δεν υπάρχει ωράριο είναι η πρώτη κατηγορία, στη Θεσσαλονίκη που εφαρμόζουν όποτε γουστάρουν κάποιους νόμους είναι δεύτερη κατηγορία, σε κάποια άλλη πόλη που ο αστυνόμος μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, θα εφαρμόσει μια άλλη νομοθεσία που θα προκύψει από ένα νόμο του 1927, ας πούμε, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία με βγάζουν από τα ρούχα μου. Ανάμεσα στις πλανήτες τι θα γίνουν, από την πείνα τα κορμάκια τους θα σβήνουν. Ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνους. Άκουσα τα προβλήματα που είπες, ότι αντιμετωπίζεις. Και αντιμετωπίζετε όλοι μαζί. Τα αντιμετωπίσαμε. Έχουν τελειώσει δηλαδή. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Τώρα το μόνο που υπάρχει ακόμη είναι η κακοήθεια ορισμένων ανθρώπων. Και παρατήρησα ότι αυτό που είπες είναι ότι ακόμα και στο στενό περιβάλλον ακούγονται ψέματα, δεν ξέρουν πότε θα τελειώσουν οι παραστάσεις. Και τι αφορά τέτοια. Ναι. Αυτό συμβαίνει μονίμως. Δηλαδή λέει κάποιος μία κουβέντα, την παίρνουν οι υπόλοιποι και την κάνουν καθεστώς. Η κουβέντα όμως αυτή δεν έχει υποθεί από τον άμεσα ενδιαφερόμενο, έχει υποθεί από μένα, ας πούμε για σένα. Και λέω η Στέλλα θα κάνει αυτό. Θα ακούει ο Παναγιώτης, αρχίζει και το διαδίδει και τελικά φτάνει να γίνει καθεστώς αυτό που υπόθηκε, χωρίς εσύ να γνωρίζεις. Και όταν εσύ κάποια στιγμή προσπαθείς να το διαψεύσεις, είναι μα αφού το είπες, ενώ δεν το έχεις πει. Δηλαδή βγαίνεις και ψεύδεις από πάνω. Πάλι χαράματα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες, το είδες πάλι χθες. Θεσσαλονίκη, μέχρι πότε θα είσαι εδώ? Προκαθορισμένο ήταν από τις 21 Μαΐου μέχρι τις 26 Ιουνίου. Επειδή όμως υπήρξε μία παράταση λόγω μία αποπεράτηση εργασιών, δηλαδή δεν είχαμε τελειώσει τον χώρο, γιατί έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, κάποια στιγμή υπήρξαν καθυστερήσεις, αντίξωες συνθήκες, και για αυτό το λόγο ίσως δώσω μία παράταση μίας εβδομάδας. Δηλαδή αν τελειώσουμε στις 26, ίσως πάει μέχρι τις 3. Σε περνάνε για τρελή, που θες να πας στο Αϊβαλί, ρε παιδικά να τραγουδήσεις. Θα σου κολλήσουν ρε τσινιά, θα λένε η Στέλλα η Σμυρνιά, απ' το χασίσι έχει κολλήσει. Ύστερα σε ένα φορτηγό κουβάλα και στην πρίκα σου, που φύλαγες μια ζωή για εκείνη τη στιγμή, που είναι κορίτσι μου γλυκό η ομορφιά και η γλύκα σου. Τώρα η δικιά σου η φωνή κατάντησε κραυγή. Βάλες με το Θεό για τον δουλειά τον αφωνό, που κάνανε τη γειτονιά καμένο μαγαζί. Στο ένα χέρι το τσουρά, στα μάτια το παράπονο. Να αναρωτιέσαι πια κανείς να ζει ή να μισεί. Για τρελή που θες να πας στο Αϊβαλί, ρε παιδικά να τραγουδήσεις. Θα σου κολλήσουν ρε τσινιά, τα λένε η Στέλλα η Σμυρνιά, απ' το χασίσι έχει κολλήσει.
Σ' αγαπώ.